Ο 29χρονος ειδικός φρουρός, γιος του επίορκου αξιωματικού της Ελλάς, αποχωρεί ελεύθερος από το δικαστικό μέγαρο των Χανίων, καθώς αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για συνέργεια στη δωροδοκία, καθώς δεν έχουν προκύψει στοιχεία για συμμετοχή του στην εκβίαση των επιχειρηματιών. Τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του πάντως έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα στο πλαίσιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης που έχει ξεκινήσει. Ο επιόρκος διοικητής αστυνομικής υπηρεσίας των Χανίων και συνδικαλιστής ζήτησε νέα προθεσμία για να προετοιμάσει τη δική του απολογία, καθώς χθες προφασίστηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο Χανίων χωρίς να νοσηλευτεί. Με τα στόματα να ανοίγουν και τις καταγγελίες για τη δράση του επίορκου αξιωματικού της Ελλάς να πληθαίνουν στα χέρια των εσωτερικών υποθέσεων, συνεχίζεται ο κυκαιώνας των αποκαλύψεων. Σημεία και τέρατα, τα οποία όμως όπως φαίνεται ήταν κοινό μυστικό για την κοινωνία των Χανίων. Το συγκεκριμένο γεγονός μας λύβει αφάνταστα, καθώς με τέτοιες φερόμενες πράξεις, τις οποίες καταδικάζουμε ξεκάθαρα αυστηρά, πλήττεται το κύρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων αλλά και των Χανιωτών Αστυνομικών γενικότερα. Ένα κύρος για το οποίο έχουμε δαπανήσει απεριόριστες υπηρεσιακές, συνδικαλιστικές και προσωπικές ώρες για να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ο 53χρονος κατηγορείται για εκβίαση σε βαθμό κακουργήματος, δωροδοκία και παράβαση καθήκοντος. Όπως έχει αποκαλύψει γυναίκα επιχειρηματίας που κατέφυγε στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, ο αξιωματικός της ζήτησε 30.000 ευρώ προκειμένου να μην την εμποδίσει να κερδίσει τη δημοπρασία για την καντίνα στους Αγίους Αποστόλους. Χρήματα που λάμβανε με δόσεις μέχρι που παρέλαβε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα και συνελήφθη παρά το γεγονός ότι πέταξαν στο κλιμακοστάσιο το φάκελο με τα χρήματα, ενώ ο 53χρονος συνελήφθη με κόπο, απειλώντας θεούς και δαίμονες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ακολουθήσει και η καταγγελία από Χανιώτη δικηγόρο, ο οποίος φέρεται να του έδωσε ούτε λίγο ούτε πολύ 120.000 ευρώ για να τον προστατεύει εξαιτίας εμπλοκής που είχε σε ποινική υπόθεση. Τα χρήματα φαίνεται να δόθηκαν ως αντάλλαγμα για την παροχή προστασίας, ενώ ο δικηγόρος φέρεται να πούλησε το σπίτι και το αυτοκίνητό του για να μπορεί να πληρώνει τον 53χρονο αξιωματικό.